Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4. Μπουγάτσα με hangover. Ακούτε, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Τι κι αν είναι τρίμερο, εμείς εδώ σταθερά στη θέση μας. Έλενα, εκεί το πάμε πουθενά εμείς. Εδώ. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. λοιπόν... Αυτό που γελάμε πριν βγούμε ακόμα στον αέρα. Βέβαια, γελάμε. Τι θα ακολουθήσει δηλαδή. Να σου πω κάτι. Σκέφτηκα, πώς μπορείς να πεις τι μέρα είναι σήμερα σε μια κοπέλα που δεν έχει ιδέα. Που δεν έχει ιδέα. Έχει τελικό Champions League σήμερα. Και έτσι λες, αγάπη μου, σήμερα είναι σαν να. Κάτι αντίστοιχο, γυναικείο δυνατό. Γυναικείο δυνατό. Σαν να έβγαλαν τα. Τα Ζάρα, όχι. Μην κάνουμε και διαφήμιση. Ναι. Τα Ζάρα, τέλος πάντων, 80% έκπτωση ναι, για μία μέρα. Ναι. Ναι, θα μπορούσε. Αγάπη ή μου... να τους πεις ότι σήμερα είναι το καινούργιο σοου της Victoria's Secret, ξέρω εγώ. Αγάπη μου, σήμερα το βράδυ είναι... Ειρίνα Σάικ, Αλεσάνδρα Αμπρόσιο. Όχι, όχι. Αγάπη μου, σήμερα το βράδυ έρχονται από γνωστή εταιρεία καλλιντικών. Ναι. Και σε βάφουν τζάμπα. Ναι. Εσύ κάθεσαι... Και δώρο ένα κραγιόν σε όλες. Ναι, και σε βάφουν τζάμπα. Πώς να παρομοιάσουμε αλλιώς... Την ημέρα του τελικού, έτσι. Τελικός... Το ότι εμείς είμαστε τα απόλυτα θηλυκά που εδώ και 4 μέρες έχουμε κανονίσει. Μάζοξη, για να δούμε το παιχνίδι. Είδα, με... Ο σωστός ο ποδοσφαιρόφιλος κανονίζει. Δεν τα αφήνει τελευταία στιγμή. Αφήνει τελευταία στιγμή. Να πει σήμερα 8 η ώρα που θα δούμε παιδιά το μάτς. Κανονίζει που θα δει το παιχνίδι, κανονίζει την παρέα τέτοια μέρα. Δεν τα αφήνει στην τύχη. Κοίταξε να δεις, είναι και το τρίμερο. Δεν ξέρεις και ποιοι θα μείνουν εδώ για να το δεις. Βλέπουμε... Και δεν μπορείς να το διακινδυνεύσεις να το δεις με όποιον και όποιον. Όχι. Πρέπει να δεις με κάποιον που νιώθει. Σίγουρα να έχεις έναν από κοίτα, έναν κορμοράνο και έναν βασιλικό στην παρέα για να πεταχτούν οι μαχαιριές, ρε παιδί μου. Να πει ο ένας πιο σαλάχ μωρέ. Να σου πω την αλήθεια. Απολαμβάνω λίγο όταν δεν είναι ο τελικός με ομάδες που. Αγαπώ και υποστήριζω πάρα πολύ. Ναι. Θα μου πεις τώρα στο συγκεκριμένο, εντάξει, είμαι Real, έτσι. Δεν μπορώ Liverpool με τίποτα, αν και εδώ ο σταθμός, παιδιά, όπως έχετε ακούσει, όπως έχετε καταλάβει. από εγώ είμαι το με τη πρόμο, Liverpool σήμερα. Ωραία, θα περάσουμε σήμερα. Δεν ήξερα όταν κανόνισαν. Είναι Liverpool. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να το σηκώσει ο Κριστιάνο, ο Ράμος, ο Ζιντάν και η παρέα του. Μωρέ, ενώ στο Μέση Ρονάλντο είμαι Ρονάλντο. Και από Ισπανία θα υποστηρίξω τη Real παραπάνω από την Μπαρτσελόνα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω σήμερα το δυνατό. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν οι ομάδες δεν είναι κάτι που καίγεσαι, δεν είναι ναι. ΠΑΟΚ, δεν είναι Τσέλσι, δεν είναι κάτι. Μπράβο, και στα δύο ευτυχώς είμαστε μαζί. Ναι, το απολαμβάνεις, το βλέπεις παραπάνω, καλαρά δηλαδή. Ναι. Δεν θα εκνευριστείς. Ναι, δεν θα σου πω ότι κάτι θα κάτσει στραβά στη Ρεάλ, να μην το μελετάω και θα εκνευριστώ. Και ούτω καθεξής, αλλά εντάξει, δεν θα χαρώ κιόλας αν δω κάτι κόκκινα να το ζυγώνουν. Είσαι έτοιμη να ακούσεις την παρέα έτσι που θα είμαστε σήμερα? Είναι όλοι Liverpool. Όχι, όχι. Δεν είναι. Α, περίμενε, οι δύο είναι. Να, είδες. Πρέπει να υπάρχει... Αλλά ο ένας είναι και Real νομίζω. Και Real και Liverpool. Από την Ισπανία υποστηρίζει Real και νομίζω από την Αγγλία Liverpool. Στο τελικό κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να διαλέξεις. Λοιπόν... Είσαι έτοιμη να ακούσεις τώρα... Ποιο Σαλάχ ο Πρίγιοβιτς έβαλε 27 γκολ, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Ποιο Κριστιάνο. Όχι, όχι. Ποιο Σαλάχ έχουμε τον Βάρντα. Ναι. Αντίστοιχα. Ναι, 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 ναι. Αυτά τα ωραία τα σχόλια. Να, γι' αυτό. Θες ότι να τελειώσει και το σημερινό, πρέπει σιγά-σιγά να διαλέξουμε μια εθνική. Έρχεται Μουντιάλ. Έχεις καταλήξει. Έχω ήδη διαλέξει. Βραζιλία. Αυτή που θα μελετήσω πάρα πολύ. Α, για πες. Λόγω δουλειά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ασχοληθώ με Ρωσία. Ρωσία. Να μελετήσω Ρωσία. Εντάξει. Ουκρανία, όχι. Ρωσία έχω να μελετήσω. Ρωσία αυτό να είναι το δικό μου, αυτό είναι το κομμάτι μου. Μάλιστα. Οπότε λογικά επειδή θα εντρυφήσω στη Ρωσία. Θα την Έχει κάποιον αμάν και τι. Δεν έχω μελετήσει ακόμα. Μόλις μελετήσω. Ωραία, θα κάνουμε παρουσίαση τη εθνική Ρωσία. Θα κάνουμε παρουσίαση τη εθνική. Εμένα επειδή λείπει μεγάλη μου αγάπη. Φόρτσα Ουράνιε. Όχι. Η Ολλανδία. Ναι. Έχω μεγάλη καψούρα. Και πολύ στεναχωρέθηκα και για το Euro και για τώρα. Ναι. Δεν είναι Χαζό Μουντιάλ θα είναι. Να, δεν γίνεται να λείπει. 2-2 τώρα και λείπουν οι ομάδες μας. Τέλος πάντων, έχω ένα θεματάκι πιον. Σίγουρα Σερβία θα την υποστηρίξω. Λόγω Πρίγιοβιτς εντελώς, ναι. Και Σερβίας. Αλλά δεν ξέρω ακόμα. Δηλαδή, με τραβάει λίγο και λόγω Ουάρντα, Σαλάχ, η Αίγυπτος. Έχουμε από την άλλη και το Φερναντάου. Δηλαδή, κάτι Αργεντινές, Βραζιλίες. Με τίποτα. Δεν σου λένε τίποτα. Με τίποτα. Δεν μπορώ το Μέση. Άρα αποκλείεται η Αργεντινή.
Υπόθηκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Το αγόρι μου, ο Ντάνι Άλβες, λόγω τραυματισμού δεν θα παίξει, οπότε βγάζουμε και τη Βραζιλία. Ναι. Για κανένα λόγο Γερμανία, Ισπανία, για κανένα όμως. Αν ωραία. Και λένε όλοι ότι πάμε για Γερμανία. Ωραία, ωραία. Να είναι η πρώτη που καλά, θα κάνει τον back to back. Από προγνωστικά, άλλο τίποτα. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Να σου δώσω καιρό προς το παρόν. Που σήμερα να είναι η πιο ζεστή μέρα για φέτος μέχρι στιγμής. Α, γι' αυτό ξεκίνησε έτσι. Ναι, εμείς ανέξαμε και το μυστικό εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό με τον καιρό στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς το καλοκαίρι. Αλλά φέτος έχουμε και μια ανομαλία στον καιρό, έτσι. Ναι. Έχουμε πάρα πολλές βροχές. Ο γνωστός δημοσιογράφος δεν έχει σταματήσει να λέει καλημέρα από την ηλιόλουστη και άκρως ερωτική Θεσσαλονίκη. Νομίζω και από την ώρα που ξεκίνησε να το λέει. Από την ώρα που το καθιέρωσε. Ναι, βρέχει. Έχουμε αφήσει βροχή για βροχή. Δηλαδή τη μέρα θα πατήσει ένα μπουρινάκι τουλάχιστον 5 λεπτά. Έχουμε γίνει Λονδίνο στο θέμα των βροχών. Τι είπες τώρα. Στο θέμα των βροχών, γιατί πουθενά άλλου δεν έχουμε γίνει. αλλά αυτό που είχε ρίξει στις 10 Μαΐου η βροχή γίνει και το χαλάζει ακόμη και σήμερα, ακόμη και χθες νομίζω, διάβαζα ότι ήταν η μεγαλύτερη ναι. βροχόπτωση. Το αυτοκίνητο του μπαμπά μου που πήρε νερό, ναι. ακόμα δεν έχει στεγνώσει μέσα, γιατί δεν έχει κάνει ακόμα τη ζέστη μια μέρα έτσι χωρίς υγρασία να στεγνώσει. Σήμερα όμως θα έχει ζέστη. Λοιπόν. Αρχικά έθριος αναμένεται το καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά ωστόσο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και υπάρχει μικρή πιθανότητα όπως πάντα για ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία 21 κατώτατη με 31. Είχαμε φτάσει μέχρι στιγμής μέχρι 28. Λοιπόν, γι' αυτό, αν έχετε τριήμερο μπροστά σας, αν έχετε άδεια, καλό είναι να φύγετε, να κάνετε καμιά βόλτα στις παραλίες, αν και νομίζω ότι αρκετοί έχουν φύγει, έτσι. Είναι από τα πρώτα τριήμερα που νιώθεις την ανάγκη να φύγεις, νιώθεις την είναι ανάγκη... Είναι και ευκαιρία. Ναι, για πρώτες βουτιές. Ξέρεις ότι σήμερα, ότι τη Δευτέρα, κανονικά δεν πρέπει να είναι τα πάντα κλειστά, ε? Πρέπει να είναι μόνο οι άνθρωποι του πνεύματος. Λοιπόν, ήρθε και... μήνυμα και σκάλωσες. Ναι, 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 γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Λέγαμε πριν ότι πώς μπορείτε να εξηγήσετε στην κοπέλα σας, στη γυναίκα σας, τι είναι σήμερα, τι έχει σήμερα το βράδυ. Δηλαδή, πώς μπορείτε να της δώσετε να καταλάβει τι εστί τελικός Champions League. Και λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, την καλημέρα μας βεβαίως, είναι σαν να δίνεις την πιστωτική σου κάρτα στη γυναίκα σου και να της λες... Ψώνεις ό,τι θέλεις, δεν έχει όριο αγάπη μου. Από τα πολύ δυνατά μηνύματα. Μπράβο. Παρομοιάστε και με κάτι άλλο. Δηλαδή πώς να εξηγήσετε τι χαρά μπορείτε να δώσετε στην κοπέλα σας ή μάλλον τι χαρά μπορεί να πάρει από ένα βράδυ όσο αντίστοιχοι εμείς ή εσείς από έναν τελικό Champions League. Με την ίδια λογική το Μουντιάλ για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους είναι σαν να σε πηγαίνουν σε ένα εκπτωτικό κοίτα. Χωριό κοίτα. Που έχει τις μεγάλες ράτσες. Διάρκεια, ναι. Ενώ έχει την προσμονή. Να έρθει, να ξεκινήσει και αυτά. Μετά, όσο διαρκεί, κάπου λίγο, όχι κουράζεσαι, επειδή έχεις κάτι το καλοκαίρι να κάνεις, αλλά επειδή ο τελικός είναι ένα βράδυ, ναι. είναι ένα παιχνίδι, νομίζω ότι τα έχει όλα τα συναισθήματα μαζεμένα, πολλά και έντονα. Πες μου, είναι διαφορετικό να είσαι Ρεάλ. Είναι σίγουρα διαφορετικό να είσαι. Α, καλό, μην μου ανοίξεις ακόμη αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, πριν πάμε, ωραία, στα υπόλοιπα, να συνεχίσουμε για Champions League. Να δώσουμε βεβαίως τα μηνύματά μας για να μας πείτε τι σημαίνει η σημερινή βραδιά και πώς μπορείτε να την εξηγήσετε στην κοπέλα σας. FM κενό, γράφετε, σχολιάζετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο 54526. Είπε λοιπόν, ο Κλόπ, Liverpool είσαι. Liverpool είσαι. Liverpool you, you are. Ναι, το είπε. Ότι εντάξει, η Real έχει πείρα, εννοείται. Ναι, πάει για ένα ακόμη τρόπαιο, ναι, έχει ναι, δείξει ναι. το δρόμο αλλά και τα λοιπά. Και τι Liverpool είσαι, λέει. Δεν, ναι, δεν καταλαβαίνω. Πάμε για ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Πού σου πω, ξάκι ο Κλόπ, δεν σου έκανε. Καλά δεν είναι. Δεν είναι πολύ metal και διαφορετικό και... Αλλά αυτό το Liverpool, Liverpool είμαστε... είσαι, είπε. Είναι και τίτλος τα άρθρα. Liverpool είσαι. Μάλιστα. Ότι θα λέμε τώρα... Jürgen, έλα. Ότι θα λέμε τώρα... Εντάξει, Liverpool είσαι. Τι... ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν θα μπαίνει, ξέρω, κανένα γκολ, θα κάνω δοκάρι και... Πω κλασική Liverpool ακόμα και... Liverpool είσαι, θα λέμε. Μια κόντρα να μας πάει. Μία. Λοιπόν, σήμερα ο τελικός, το πολύ μεγάλο αυτό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες, έτσι, δύο ιστορικές
ομάδες. Έχει μεγάλη δύναμη η Λίβερπουλ στη Θεσσαλονίκη. Να προσέχεις λίγο τι λες, σε παρακαλώ. Γιατί και ο σύνδεσμός τους... Όχι, είμαι με τους Λίβερπουλ. Γιατί είμαι. Και ο σύνδεσμός τους είναι εδώ κοντά. Και βεβαίως σήμερα ο Λίμπερο θα ξεκινήσει από νωρίς το pre-game για τον τελικό του Champions League. Και εμείς διαβάζουμε για το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός, έτσι. Αστακός, λέει το Ολυμπίσκι. Σκέψου τώρα τι στιγμές ζει το Κίεβο. Διάβαζα χθες ένα άρθρο του απεσταλμένου του SDNA στο Κίεβο και είχε πάρει ένα ταξί και έλεγε τι στιγμές ευτυχίας και χαράς ζούσε ο ταξιτζής, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Και φυσικά με το που μπαίνει στο ταξί του λέει για τον τελικό, Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι το κλασικό. Έλεγαν και τα παιδιά εδώ πέρα στην Τρόικα που φιλοξενούσαν τον Γιώργο Ματζιού και από το σύνδεσμο για να δώσουν το κλίμα που θα υπάρχει σήμερα στο Λίμπερο όλη μέρα, ότι οι αυξήσεις στις τιμές στα ξενοδοχεία στο Κίεβο αγγίζουν το 80%. Κάτι 700 ευρώ τη βραδιά για σήμερα και τέτοια. Θες να σου πω για το Μουντιάλ, γιατί ψάχτηκα λίγο για Ρωσία. Α, στο είχα δει και τις τιμές. Θες να σου πω λίγο τιμές ξενοδοχείων για Μουντιάλ στη Ρωσία. Τη βραδιά, ας πούμε. Και σε ποια πόλη είδες, δηλαδή, γιατί θα γίνει σε διάφορα γήπεδα. Θα γίνει σε διάφορα. Σε όλα. Το Εκατερίνενσμπουργκ, ας πούμε, είναι πανάκριβα. Σε όποια και να δεις. Και μιλάμε τώρα για ένα ξενοδοχείο της πλάκας. Ναι, ναι, ναι. Απλά λόγω Μουντιάλ. Μιλάμε τιμές για τιμές, άστο. Και γκρινιάζουμε εμείς τα παξάκια για το τελικό στο ΆΚΑ στην Αθήνα. Ναι, και, καλά, ναι. Για τα πουλμαντό. Για τα πουλμαντά, ναι. Πουλμαντά, ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοίτα, τέτοιες περιπτώσεις ενδείκνυται καλός ή κακός για κέρδος, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορείς να την πεις εσχροκέρδια. Μπορείς να το πεις, ναι. Εσχροκέρδια, τι είπα εγώ. Εσχροκέρδια, εντάξει, το ίδιο είναι. Λοιπόν, πες μας για τον τελικό, για το ενέδρα βεβαίως. Πού θα γίνει ο τελικός, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Εντάξει, τέτοιο παιχνίδι. Υπάρχει και θέμα, γιατί είναι που είναι στο Κίεβο με όλα αυτά τα θέματα που τρέχουν παράλληλα με Ρωσία και το πολεμικά. Δεν είναι και εύκολη πόλη, ναι. Μπράβο. Είναι από μόνοι τους σε πολεμικές διαδικασίες. Εντάξει, είναι πολύ νοπό ακόμη το τι έχει γίνει στο Κίεβο και στην Ουκρανία γενικότερα. Μπράβο. Έτσι. Υπάρχει και το κλίμα γενικότερα της τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Ναι, στον Ντόνετσκ. Οπότε το... από το αφιέρωμα, ναι. Με το ρεπορτάζ του SDNA λέει λοιπόν, με τα σενάρια για απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος να κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες, οι Ουκρανοί έχουν φροντίσει το Λιμπίνσκι να μοιάζει με φρούριο. Πέριξ του γηπέδου υπάρχουν δεκάδες αστυνομικοί να περιφρουρούν τις θύρες. Από σήμερα, από χθες, μία μέρα πριν τον αγώνα, ενώ την ίδια στιγμή παρατεταγμένα οχήματα του στρατού βρίσκονται σε πολύ μικρή ακτίνα. Ναι, γιατί τέτοια παιχνίδια τα φοβάσαι για. Είναι υψηλής επικινδυνότητας. Τρομοκρατικά ζητήματα. Εννοείται ότι είναι υψηλής επικινδυνότητας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ της Ρεάλ με το οποίο αφήχθη στο Κίεβο. Έτσι, ναι. Αν δεν το είδες να το δεις, Σέρχιο Ράμος με γυαλί και κουστούμι, αυτά που μας αρέσουν, αυτές οι λεπτομέρειες που μας αρέσει να σχολιάζουμε. Ξέρεις ότι έμειναν 2.000 εισιτήρια απόλυτα της Ρεάλ. Θα σε χτυπήσω τώρα. Πώς έγινε, περίμενε, κάτι πρέπει να έγινε. Κοίτα, δηλαδή... είναι πολύ μακριά η Ισπανία από την Ουκρανία. Να πούμε την αλήθεια, στην άλλη άκρη. Ρε παιδί μου, στην σχέση με την Ολλανδία. Έχουν οπαδούς. Μπράβο. Τώρα, θες να μου πεις ότι η Ουκρανία έχεις... είναι μακριά 2.000. Και... ενώ τα αντίστοιχα της Λίβερπουλ... Όχι, κάτι πρέπει να έγινε. Γύρισαν πίσω νομίζω τα 2.000 εισιτήρια. Ναι, γιατί δεν είχαν να τα δώσουν. Έτσι είπε ο Δημήτρης Τζορπατζόγλου στον αέρα αυτής της πόλης. Ο Δημήτρης Τζορπατζόγλου είναι Λίβερπουλ. Στο ξαναλέω. Ενώ τώρα θα πεις για τους οπαδούς που είχαν τρέλα στην πτήση και έκαναν το αεροπλάνο κερκίδα. Ναι, έγιναν διάφορα. Γι' αυτό σου λέω πάω ξάκιν τα παιδιά. Παξάκια με κόκκινα δεν γίνεται. Άσε το χρώμα. Θα τα αλλάξουμε στην πορεία. Δεν το χωράει. Το μυαλό μου. Λοιπόν, έχουμε πρωτοσέλιδα να πούμε. Έχουμε μεταγραφικά στον ΠΑΟΚ να πούμε και να σχολιάσουμε. Βεβαίως. Έχουμε πέρα δόθε. Πέρα δόθε. Φεύγουν άνθρωποι. Κουνάν μαντήλια. Γιατί? Έτσι δεν κάνουν οι ομάδες όταν κερδίζουν. Συνταγή που κερδίζει, λέει, δεν αλλάζει. Εμείς όποιον θέλουμε, δεν τον κρατάμε. Α, δεν ξέρω. Εμείς δεν θέλουμε ή δεν τους κρατάμε ή δεν μπορούμε. Εμείς... Δεν υπάρχει δεν θέλω, υπάρχει δεν μπορώ.
Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Αχ, πολλά έχουμε να πούμε. Πολλά έχουμε και να έχουμε πούμε. Και media dates ΠΑΕ Άρης, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Στις 11, στις 11, Νίκος Παπαδόπουλος. Στις 11, Νίκος Παπαδόπουλος θα μας ενημερώσει τι είναι αυτή η media day Σάββατο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι Manchester, έτσι, United. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, σήμερα μπορεί να είναι Liverpool ο Νίκος. Θα μας τα πει και αυτός. Θα κάνουμε και μια απόπειρα, μήπως συνδεθούμε με κανένα Κίεβο και κάποιους εκεί δικούς μας Βεβαίως. Ανθρώπους, αν τους πετύχουμε και τι ώρα είναι στο Κίεβο τώρα, για να ξέρω ποιον θα ενοχλήσω, ποιος θα είναι ξύπνιος τέτοια ώρα. Θεωρώ ότι άντε να έχουμε πάτα μία, λίγο, πάτα μία, λίγο, δύο ώρες. Να δούμε τι διαφορά έχουμε με το Κίεβο τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, να δούμε όσο η Ελένη ψάχνει, εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας γράφετε για το πώς μπορείτε να δώσετε στην κοπέλα σας να καταλάβει τι εστί η σημερινή βραδιά. Να ορίστε, ίδια ώρα έχουμε. Ίδια ώρα έχουμε. Ξεφτυλιστήκαμε, ίδια ώρα έχουμε το Κίεβο, μάλιστα. Χρόνος Κίεβο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο διάλειμμα για να πούμε φορτσάτι με τους όποιους θέλουμε, τους κρατάμε, έτσι. Με αυτούς θα πούμε φορτσάτι. Και γιατί είναι Ζιδιάν διαφορετικό. Για Κλοπ, ήμουν καλύτερος παίκτης από εκείνον. Ενώ ο άλλος λέει ότι συγχαρητήρια, μιλάμε για έναν παίκτη. Έχεις διανοηθεί τι προπονητική καριέρα χτίζεται από το Ζιντάν. Εγώ θέλω να μιλήσουμε και λίγο για σεβασμό. Γιατί ο Κλοπ λέει ότι ο Ζιντάν είναι στους top 5 παίκτες ever του ποδοσφαίρου, όχι της τελευταίας 20ετίας. Και ότι είναι ένας εξίσου καλός προπονητής και ο άλλος ήμουν καλύτερος παίκτης από εκείνον. Λίγο σέβας, παιδιά, αυτή την υπεροψία της Βασίλισσας. Να πω κάτι, ότι δεν ήταν, ότι λέει ψέματα. Ναι, εντάξει ρε πουλάκι μου, αλλά έχεις τον άλλον. Δηλαδή, πας σε έναν τελικό. Δεν πρέπει να υπάρχει... Καμία, τίποτα. Όπως το είπε και ο Βιερίν, εγώ λέω θα σε κερδίσω 20-0 στο... Θα σε κερδίσω 20-0. Έρχομαι στο κάνω. Παίξε PlayStation. Μα λοιπόν, καλά λόγια είπε, δεν είπε κάτι κακό. Ωραία, αυτό που αισθανόταν το είπε. Και ισχύει κιόλας έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήμουν καλύτερος παίκτης από εκείνον. Ζινεντίν Ζιντάν. Respect. Λοιπόν, για την προπονητική του καριέρα, πολλά μπορούν να υποθούν. Του Ζιντάν. Α, ναι. Εγώ τον παραδέχομαι. Αλλά ναι. Μέσα, πόσα χρόνια είναι, 4? 3, κάπου εκεί. Μια χαρά το πάει. Με τίτλους, όχι. Εντάξει, θα βγει ο άλλος και θα σου πει ναι, άλλα στη Ρεάλ κτλ. Πάει στον αυτόματο η Ρεάλ, πάμε, ας πούμε. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Γιάννη, είσαι κατευθείαν στον αέρα. Εδώ ζωντανή εκπομπή είμαστε, τα κάνουμε όλα. Γιάννη Σαμπουτζάκη, λοιπόν, από το SDNA, βρίσκεται στο Κίεβο. Όσο μπορούμε, θα τον ακούσουμε, γιατί η επικοινωνία είναι σχετικά δύσκολη. Να μας δώσει λίγο κλίμα τελικού, να μας βάλει λίγο μέσα στην ατμόσφαιρα που ζει ο ίδιος. Γιάννη, τι γίνεται? Στο καταθλιπτικό Κίεβο, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Μία πόλη η οποία έχει αποκτήσει άλλο χρώμα λόγω του τελικού. Αλλά αν αφαιρέσει κανείς την ατμόσφαιρα για το μεγάλο παιχνίδι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πολύ καταθλιπτική. Μια πόλη λίγο μουντή, με έτσι αρκετά έντονο το στοιχείο της μαφρίλας. Δηλαδή λες, δεν ζεις εκεί σίγουρα, αν εξαιρέσεις τώρα τον τελικό. Ούτε διακοπές από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον έξω από το κέντρο. Δηλαδή, προσεγγίζοντας την πόλη με το αεροπλάνο, ναι, βλέπει κανείς ένα τοπίο πράσινο, γιατί υπάρχει μια ζώνη, να το πούμε έτσι, πυκνής βλάστησης που κυκλώνει την πόλη. Και μια πόλη που είναι χτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού Δνήπερου εδώ. Και σου δίνει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που συναντάς όταν μπαίνεις στην πόλη. Όταν, ναι, βγεις από το αεροδρόμιο μέχρι και να φτάσεις στην πόλη, ειδικά μέχρι να φτάσεις σε κάποιο σημείο του κέντρου. Η εικόνα θα έλεγε κανείς πως είναι αρκετά καταθλιπτική. Από εκεί και πέρα το κέντρο είναι όμορφο, δηλαδή δεν είναι μια άσχημη πόλη. Είναι τελείως διαφορετικό το άσχημη από το καταθλιπτική. Είναι μια όμορφη πόλη, αλλά με αυτό τον τόνο. Κοίτα, πέρα, μόνο, που έχει, μόνο που έχει τελικό, την κάνει όμορφη πόλη. Τουλάχιστον αυτές τις ημέρες, έτσι. Ακριβώς, σίγουρα, εντάξει, ένας τελικός δίνει πάντα μια πολύ διαφορετική νότα σε μια πόλη, όποια και είναι αυτή. Και έτσι ακριβώς έχει γίνει και εδώ. Έχει κόσμο? Έχει κόσμο αρκετό. Θα έλεγα ότι τον τόνο τον δίνουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ, οι οποίοι είναι αισθητά περισσότεροι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Βλέπεις πολύ κόκκινο δηλαδή γύρω σου, η αλήθεια είναι. Ακριβώς, ναι. Πάρα πολύ έντονο το κόκκινο στοιχείο. Κοίτα, μετά από τόσα χρόνια... Ακούει συνθήματα για τον Μόσαλα, ναι, ο οποίος βεβαίως
θα έλεγε κανείς πως είναι ο βασιλιάς τους, είναι αυτός από τον οποίο σήμερα περιμένουν να κάνει την διαφορά. Διότι είναι κακά τα ψέματα, η Λίβερπουλ σήμερα στο παιχνίδι έναν τρόπο έχει να το κερδίσει και αυτός είναι παίζοντας το δικό της ποδόσφαιρο. Αν μπει στο γήπεδο για να περιμένει τη Ρεάλ, κατά τη γνώμη μου δεν έχει τύχη, το ξέρουν καλά αυτό στη Λίβερπουλ και νομίζω ότι με τον τρόπο που έφτασε εδώ, διότι μην ξεχνάμε ότι έφτασε εδώ χάρη στις επιθετικές της αρετές, χάρη στα εντυπωσιακά της νούμερα στην επίθεση από την τριπλέτα των Μάνε, Φιρμίνιο και Σαλάχ. Απλά νομίζω ότι η χρονιά φέτος είναι Σαλάχ, έτσι, οπότε θέλει να κλείσει με αυτόν τον τρόπο, να το σφραγίσει με αυτόν τον τρόπο με το Σαλάχ. Οπωσδήποτε και μην ξεχνάμε ότι μπροστά του έχει και ένα Μουντιάλ, ναι, το οποίο είναι πολύ πιθανό να τον εκτοξεύσει. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό δεν έχει συμβεί ήδη, μπορεί να συμβεί μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αλλά από την άλλη έχουμε η συνήθεια που έγινε λατρεία, έτσι, με τις κούπες και τα τσαμπ. Από την άλλη, λέω, έχουμε μια ομάδα που το έχει κάνει η συνήθεια που έγινε λατρεία. 40-0. Ακριβώς. Από την άλλη, έχουμε μια ομάδα η οποία έρχεται για να πάρει το τρίτο σερί Champions League μετά από εκείνο του 2016 και εκείνο του 2017 πέρσι στο Cardiff, του 2016 στο Μιλάνο. Πολύ πιθανό να συζητάμε για κάτι που δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ, διότι πλέον όταν οι διαφορές είναι τόσο μικρές σε αυτό το επίπεδο, το να φτάσει μια ομάδα να κατακτήσει τρία σερί Champions League σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Η Real, η οποία έρχεται εδώ πέρα, νομίζω ένα αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο, το ότι δεν έχει χάσει κανένα τελικό μετά από εκείνον που είχε χάσει από την σημερινή της αντίπαλο, από τη Liverpool, το 1981 στο Παρίσι. Mm-hmm. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Όσες φορές η Real βρέθηκε στο τελικό, δεν έχασε ποτέ. Και σκέφτεσαι τι θα έχει κάνει ο Ζιντάν, αν και εφόσον σήμερα πάνε όλα καλά για την Real, έτσι. Βέβαια. Βέβαια, χτες αστειευόμενος ο Ζιντάν, αφού πρώτα είχε δεχτεί τα άκρως κολακευτικά σχόλια του Jurgen Klopp στην συνέντευξη τύπου, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει ως έναν από τους πέντε κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και είπε στη συνέχεια ότι αυτό το συνεχίζει και ως προπονητής. Λοιπόν, και δεν είχε και άδικο, έτσι. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ιστορία, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα τρόπαια. Βέβαια. Στη συνέχεια λοιπόν ο Ζιντάν είπε ότι μπορεί να ήμουν λίγο καλύτερος παίκτης από εκείνον, ωστόσο αναγνώρισε πως ο σημερινός του αντίπαλος στην μάχη των πάγκων είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί μέχρι τώρα να μην τα έχει καταφέρει σε κάποιον μεγάλο τελικό. Mm-hmm. Ο λόγος βέβαια για τον Jurgen Klopp, ο οποίος βρέθηκε σε έναν τελικό Champions League το 2013, όντας τον πάγκο της Borussia Dortmund τότε, έχοντας απέναντί του βέβαια στην Bayern. Βρέθηκε σε ένα τελικό και λίγους μήνες μόνο αφού το ανέλαβε τη Liverpool στην Βασιλεία για το Europa League, εκεί όπου δεν τα κατάφερε κόντρα στην Σεβίλη, η οποία Σεβίλη είχε χτίσει τη δικιά της παράδοση στο Europa League. Δηλαδή μπορεί μεν ο Κλόπ να μην τα έχει καταφέρει, όμως πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις αξίζει να δει κανείς και τον βαθμό δυσκολίας του εκάστοτε τελικού. Και τις συνθήκες βεβαίως. Αληθεύει ότι ο Κλόπ είπε στη συνέντευξη τύπου Liverpool είμαστε? Ναι, ακριβώς. Είπε Liverpool είμαστε. Φοβερό. Σαν ατάκα φοβερό, τουλάχιστον για τα δικά μας τα μάτια εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρεις το έχουμε συνδυάσει με συγκεκριμένη ομάδα, είναι μια ατάκα, είχες έτσι όμορφα. Είπε Liverpool είμαστε, πάντως αν το αναφερέσουμε το αστείο της ατάκας αυτής, είναι μια αλήθεια αυτό που είπε. Δηλαδή ότι ναι, μπορεί η Real να έχει την εμπειρία, μπορεί η Real να έχει τους δύο κερδισμένους τελικούς τα δύο τελευταία χρόνια, ωστόσο έχει και η Liverpool στο DNA της τώρα τα καταφέρνει σε αυτό το επίπεδο, σε αντίστοιχα παιχνίδια, γιατί όταν έχεις καταφέρει ως ομάδα αυτό που κατάφερε η Liverpool το 2005 στην Κωνσταντινούπολη, τότε είναι δεδομένο ότι το DNA αυτής της ομάδας περιλαμβάνει τίτλους, περιλαμβάνει και αν... φανέλα, έτσι θα το πούμε και πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τίτλους στην Ευρώπη, διότι σίγουρα η Liverpool έχει φτιάξει το όνομά της μέσα από τις επιτυχίες της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αρκετά περισσότερο θα έλεγα σε σχέση με το τι έχει πετύχει εντός συνόρων. Γιάννη, αν δώσουμε έτσι ένα μικρό προβάδισμα σε κάποια από τις δύο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσει κανείς προβάδισμα.
θα έλεγα ότι θα έλεγα το κλισέ ότι σε ένα τελικό ξενώτης είναι 50-50. Ίσως η εμπειρία της Real μπορεί να αποτελέσει έναν καθοριστικό παράγοντα του τελικού. Ωστόσο, νομίζω ότι μια πρόβλεψη που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι πάμε να δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει αρκετά γκολ. Είναι δύο ομάδες που ζουν για να επιτίθενται και θεωρώ ότι αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα πολύ καλό παιχνίδι επιθετικά, με ένα παιχνίδι με αρκετά γκολ. Το οποίο στο τέλος δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη. Ωραία. Και για παίκτες κλειδιά νομίζω ότι είναι εύκολη απάντηση, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι ναι. Η απάντηση είναι εύκολη. Όταν η μία ομάδα έχει στο ρόστερ της, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πιο πλήρη ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο λόγος φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, και απέναντί του τον άνθρωπο ο οποίος φέτος έχει καταφέρει με τα επιτεύγματά του να τον αναγνωρίσει όλη η Ευρώπη. Δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, κατάφερε όμως φέτος και έκανε ένα πολύ δυνατό. Όργια θα πούμε, δεν θα πούμε δυνατή σεζόν. Έκανε όργια ο άνθρωπος, σχεδόν μια ομάδα μόνος του, σε εκπληκτική φόρμα. Και νομίζω ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το παιχνίδι, να σφραγίσει αυτή την εκπληκτική σεζόν που έκανε. Λοιπόν. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι για τις δύο ομάδες το Champions League, ίσως βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τη Liverpool είναι επιτυχία ακόμα και το ότι βρίσκεται εδώ. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι για τις δύο ομάδες είναι το Champions League ο τρόπος να κλείσουν επιτυχημένα μια σεζόν που εντός συνόρων δεν κατάφεραν να πετύχουν κάτι, δεν κατάφεραν να κατακτήσουν κάποιο τρόπο. Δώσε μας λίγο από καιρικές συνθήκες, πώς πάτε εκεί, πώς είστε, πώς κυκλοφορείτε. Είναι καλοκαίρι. Αν και φυσάει ένα αεράκι το οποίο δίνει ένα τόνο δροσιάς, έχει αρκετή ζέστη, έχει λιακάδα. Θυμίζει αρκετά δηλαδή και τον καιρό που έχουμε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Μάλιστα, μια χαρά. Και για το γήπεδο, διαβάζαμε πριν για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, για το φρούριο περιμετρικά του γηπέδου. Νομίζω ότι βρέθηκες, έκανες τη βόλτα σου χθες. Είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες κάποια σενάρια περί απόπειρας τρομοκρατικού χτυπήματος, τα οποία φαίνεται έχουν φοβήσει και τις ουκρανικές αρχές. Έχουν δημιουργήσει ένα αρκετά... να το πούμε έτσι, θυμίζει το γήπεδο όπως το πες και εσύ, φρούριο. Ναι. Όπως το πες προηγουμένως. Κοίτα, σε τέτοια παιχνίδια. Είχαν τα οχήματα του στρατού χθες παρατεταμένα περιμετρικά του γήπεδου. Ενώ ήταν αρκετά εντυπωσιακό ότι υπήρχαν και άνδρες του στρατού και άνδρες της αστυνομίας περιμετρικά, όχι μόνο στις θύρες, αλλά σε κάθε σημείο, ας πούμε 5-10 μέτρα. Προκειμένου να μην μπορέσει κανείς να εισχωρήσει ακόμα και από χθες μέσα στο γήπεδο, χωρίς να έχει εισιτήριο για το παιχνίδι, χωρίς να έχει σκοπό να δει το παιχνίδι, να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Μάλιστα. Φαντάζομαστε ότι η πόλη του Κιέβου έχει πλημμυρίσει εντός εισαγωγικών από κόσμο. Ζηλεύουμε πάρα πολύ μια τέτοια ατμόσφαιρα. Ζηλεύουμε πάρα πολύ εσένα που είσαι εκεί. Είναι ξεκάθαρο. Πριν σε ευχαριστήσουμε και πριν σε αποχαιρετήσουμε, βάλαμε πριν ένα έτσι ερώτημα στους φίλους ακροατές εδώ πέρα. Πώς θα εξηγούσες στην κοπέλα σου τι σημαίνει το σημερινό βράδυ ο τελικός Champions League, για να της δώσεις να καταλάβει, πώς θα το παρομοίαζες? Ένας μας είπε με το να της δώσω την πιστοτική μου χωρίς όριο. Με τι θα το παρομοίαζα? Για να της δώσεις, ρε παιδί, πώς θα της έδινες να καταλάβει τι σημαίνει το σημερινό βράδυ για τους ποδοσφαιρόφιλους. Το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, αδιαμφισβήτητα, είναι ο τελικός της Champions League. Είναι νομίζω το βράδυ που από σήμερα και μετά, από όταν τελειώσει τέλος πάντων το παιχνίδι σήμερα, ήδη το μυαλό μας θα βρίσκεται στον επόμενο τελικό χρόνου στη Μαδρίτη. Τελικός Champions League ή Mundial? Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσει κάποιος. Αν θέλεις απλά μια προσωπική γνώμη, θα έλεγα Champions League. Θα έλεγα ότι ο τόνος που έχει ένας τελικός Champions League δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, και εδώ, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε, να έχεις μια ωραία και δημιουργική μέρα. Όπως είπα και πριν, πολλοίς κόσμος που σε ακούει τώρα σε ζηλεύει, που είσαι εκεί. Αλλά αυτά είναι τα καλά, αυτά είναι τα καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Ήταν ο Γιάννης Αμπουτζάκης από το SDNA. Νομίζω ότι μας έδωσε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα έτσι, για το τι γίνεται στο Κίεβο, για την προετοιμασία των δύο ομάδων. Ένα κλίμα από τις συνεντεύξεις Κλοπ και Ζιντάν χθες. Εντάξει, να ακούσει τον Ζιντάν να μιλάει για το παιχνίδι, να ακούσει τον Κλοπ να αποθεώνει τον Ζιντάν. Μας είπε ότι έχει πλημμυρίσει από κόσμο το Κίεβο και κυρίως οπαδούς της Λίβερπουλ. Βλέπεις πολύ κόκκινο γύρω σου. Κοίτα, πριν δύο εβδομάδες να καλύπτεις τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Ναι, με τον Γιάννη. Ναι, και μετά γιατί από δύο μαζί με εβδομάδες να είσαι στο Κίεβο και αντί να βλέπεις, ας πούμε, ήταν και στο τελικό του Europa League. Το Τζιντότα, να βλέπεις το Ζιντάν και το Ρονάλντο και το Σαλάχ. Ήταν και στο τελικό του Europa League. Είναι από τα παιδιά που κυνηγάνε έτσι τους τελικούς, η αλήθεια είναι, και καλά κάνει, γιατί όλη η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου βρίσκεται στους τελικούς, ειδικά στους μεγάλους και ευρωπαϊκούς τελικούς. Το ερώτημα πάντως τελικός Champions League ή Mundial. Το ένα είναι 2 ώρες και τελείωσες. Δηλαδή είναι γενικά, ναι, τη ζητάς ποσότητα ή ποιότητα, νομίζω. Έχεις απόλυτα δίκιο. Το άλλο είναι ένας μήνας με 3 αγώνες κάθε μέρα. Πραγματικά δεν ξέρεις να διάλεξεις, γιατί όντως σήμερα είναι πιο ουσιαστικό, τραβάει βλέμματα από όλο τον πλανήτη. Σήμερα έχεις ένα μάτς, ρε παιδί μου, δεν έχεις 3 μάτς να κάνεις κάτι. Και λογικά θα δεις γύρω στα 6-7 γκολ σύνολο, έτσι. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Ναι. Και λοιπόν, την άλλη έχεις ένα μήνα κάθε μέρα. Για να κλείσουμε με την παρένθεση του Champions League που ξεκινήσαμε από την αρχή της εκπομπής, θα συνεχίσει η μέρα με πολύ Champions League εδώ στον Λίμπερο. Έχετε ακούσει και τα διάφορα σποτάκια, τι έχουν ετοιμάσει τα παιδιά από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και την έναρξη του παιχνιδιού. Σήμερα η μέρα είναι τέτοια, κινούμαστε σε ρυθμούς Real και Liverpool, και εσείς και εμείς. Βλέπω λίγο το στοίχημα. Για πες, για δώσε. Εδώ στο στοίχημα δίνει 2,22, ναι, τον Άσο. 2,22 τον Άσο. Χ 3,96 και 3,32 το διπλό. Ναι, το διπλό της Λίβερπουλ. Ναι. Εντάξει, λογικές είναι οι αποδόσεις. Εγώ τον Άσο τον περίμενα και λίγο πιο κάτω. Όχι, είναι λογικές οι αποδόσεις, γιατί είναι τελικός, ρε. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι 90 λεπτό. Λοιπόν, θα μιλήσουν οι φανέλες. Ποιος το θέλει περισσότερο, πες άλλα κλισέ. Τα άλλα κλισέ. Ποιος το θέλει περισσότερο, είναι 90 λεπτά, δεν ποιος έχει σημασία. Ποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος, ναι. Στο παιχνίδι. Εμείς θα κατέβουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Δεν κοιτάμε τον αντίπαλο. Ναι. Τι άλλα. Δεν έχει σημασία που παίζουμε. Ναι, καλά. Αντίστοιχα. Είτε παίζαμε στο Κίεβο, είτε στο ΆΚΑ. Νομίζω ότι θα πηγαίναμε εκεί για να τα δώσουμε όλα. Ναι, ναι, ναι. Αξίζει, αυτό, ωραία, αξίζει αυτό το τρόπο στον κόσμο μας. Ναι, εντάξει. Εδώ χθες είπαμε επική ατάκα για έξοδο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πες μας λίγο για την έξοδο των Θεσσαλονικιών. Όλα ομαλά μέχρι στιγμής. Αν έχετε εσείς κάποια άλλη πληροφορία, όσοι πηγαίνετε είτε προς Χαλκιδική, είτε προς αλλού και έχετε προβλήματα στο δρόμο, αν βλέπετε κίνηση ή ότι όλα κυλούν ομαλά. 2-31-0-287-888. Για την ώρα. Με κανονικούς ρυθμούς διεξάγεται κίνηση των οχημάτων στα εθνικά οδικά δίκτυα και για Κατερίνη, Χαλκιδική, Καβάλα, Σέρες. Ο καιρός είπαμε ότι είναι σύμμαχος. Αυξημένος όγκος οχημάτων παρατηρείται στα διόδια των Μαλγάρων, χωρίς ωστόσο να υφίσταται μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτό το καθιερωμένο που περιμένεις τρίλεπτο, τετράλεπτο, πεντάλεπτο, ναι, που περιμένεις λίγο για να πληρώσεις. Μπροστινός να προχωρήσει, καλά είναι τόσο για τέτοιες μέρες. Είναι επιποδός και έτοιμη να παρέμβει όπου χρειαστεί για να διευκολυνθούν οι εκδρομές. Εσείς αν έχετε κάποιο πρόβλημα ή κάπου έχετε συναντήσει κίνηση, κάπου δεν προχωράει ο δρόμος, ενημερώστε μας, να ενημερώσουμε και εμείς με την σειρά μας τον κόσμο που ξεκινάει, γιατί σιγά σιγά τώρα ξεκινάνε οι περισσότεροι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Μα ένα καφεδάκι. Είναι οι οικογενειάρχες που σηκώνονται, γιατί δεν θυμάμαι εγώ, πρωί-πρωί, 8-9, για να φύγουν με τη δροσούλα, να μην συναντήσουν, βέβαια, κίνηση το κλασικό. Και σηκώνεσαι και σου βγαίνει αυτό το τρίμερο, λες και πήγαινε σχολείο ή έπρεπε να σηκωθείς για τη δουλειά. Στο δρόμο που ερχόμουν είδα τουλάχιστον 10 αυτοκίνητα, οικογενειάρχες, ναι, που στουμπώνουν τα πάντα μέσα στο πόρτ παγκάζ να χωρέσουν. Να... Θερμός, στρωματάκια, κουβαδάκια. Μα να σου πω κάτι, γιατί έπρεπε να ξεκινήσεις 7 η ώρα, 8 για το πρωί. Κίνηση. Ναι, δεν έχει ούτε 11 η ώρα έχει κίνηση, τα λέμε.
Έπρεπε να ξεκινήσει 8 η ώρα, ξεκινάς για τριήμερο να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις και έπρεπε να ξυπνήσει 7 η ώρα το πρωί. Θυμήστε μου να μην το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Το άλλο το βάσανο που θέλαμε να ακούμε. Κοίτα, και εμείς το έχουμε κάνει. Και... Ναι, και για διακοπές. Γιατί λες να προλάβω την Εντάξει, ημέρα. Εντάξει, φιλενάδε, είχαμε να πάμε και στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Πρέβεζα. Δηλαδή, είχαμε και ένα τετράωρο ταξιδιού. Δεν είναι η άλλη άκρη Πρέβεζα. Είναι μία άκρη πάντως της χώρας. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει και 11 η ώρα. Δεν σου λέει κάποιος κάτι. Πες όμως ότι φτάσαμε μία νορμάλ ώρα και προλάβαμε και πήγαμε κάνουμε και το μπάνιο μας. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Όταν έχεις να κάνεις τόσες ώρες ταξίδια, μένα να φτάσεις 4 το απόγευμα και να χάσεις τη θάλασσα, δεν το κάνεις. Λοιπόν, ερχόμαστε με συνέντευξη λογικά Media Day του Άρη, αν και εφόσον βρεθεί ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, με εμείς όποιους θέλουμε τους κρατάμε, με μεταγραφικά και με πολλά άλλα και διάφορα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Μήνε, έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή. Τα αφιερώνουμε κάπου. Μας δίνουν πάντα, η συγκεκριμένη ομάδα μας δίνει πάντα έναυσμα για τραγούδια, για μουσικό χαλί και ούτω καθεξής. Τέλος λοιπόν ο Μανώλο Χιμένεθ από την ΑΕΚ. Πέφτω από τα σύννεφα, δεν το περιμέναμε στη γειτονιά. Ούτε ο Μανώλο Χιμένεθ θα μείνει στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, έτσι. Δεν θα μείνει και ο Μανώλο, πήρε την απόφαση να φύγει. Υπάρχει μια σύγχυση γύρω από το θέμα του Ισπανού τεχνικού. Είχε βγει ότι τα βρήκε σε όλα με τον Δημήτρη Μελισανίδη, έτσι, και ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και ξαφνικά χθες το πρωί σύννεφα, ή μάλλον από προχθές το βράδυ, ναι, ναι, ναι. Σύννεφα στη σχέση Μανώλο Χιμένεθ και ΑΕΚ, αγεφύρωτο το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπου αγεφύρωτο βάλετε οικονομικό εσείς, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και για προσωπικούς λόγους. Και για προσωπικούς λόγους. Και θέλω να γυρίσω πίσω. Ναι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά Σωτήρη, έναν Γιώργο Μαζονάκη, εδώ και τώρα θέλω την παλιά μου γειτονιά για μία ώρα. Έτσι λοιπόν το σκέφτηκε και ο Μανώλο Χιμένεθ, ο οποίος κρίνεται ως πετυχημένος από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει και όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Με αστερίσκους. Όπως γίνονται οι φιέστες με αστερίσκους, έτσι και όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Για δώσε λίγο Σωτήρη. Εδώ που λέει ότι στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει το παγκάκι της Λασπάλμας. Λασπάλμας, ναι, ναι. Έχω χαράξει το όνομά μου. Λοιπόν, οι συζητήσεις Χιμένεθ ΑΕΚ ξεκίνησαν με τον Ισπανό να ζητάει ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Δεν κατάλαβα γιατί γουρλώνεις μάτι. Όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Υπήρχε περίπτωση. Ήτανε. Πώς το είπε ο Σταύρος ο Κόλλικας μέσα στη βδομάδα, πιο πιθανό είναι να τα δώσει σε ξυστό. Λοιπόν. Και όποιος τα βρει τα πήρε. Για όλο το team του βεβαίως ζήτησε ο Μανώλο. Τελικά έπεσε στο ένα. Η πλευρά της ΑΕΚ σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, έτσι, των ανθρώπων που καλύπτουν τα πεπραγμένα και την καθημερινότητα της ΑΕΚ, ήταν κοντά στις 850.000 ευρώ, έτσι ανεβάζοντας και τις προσωπικές αποδοχές, τις απολαβές του Χιμένεθ στις 600 με 700.000 ευρώ. Και κάπου εκεί λοιπόν το γυαλί ράγισε ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Μανώλο αποχαιρέτησε την ΑΕΚ. Νέος... Το ρεπορτάζ, πες για το νέο. Νέος τεχνικός λοιπόν στην ΑΕΚ, ο Μαρίνος Ουζουνίδης, έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες στην ΑΕΚ, συναντήθηκε με τον Δημήτρη Μελισανίδη και βεβαίως οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Καλώς όρισες Μαρίνο, ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος αναλαμβάνει και παρουσιάζεται από την επόμενη εβδομάδα. Να σου πω την αλήθεια, έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση του Μαρίνο Ζουνίδη, ναι. Η αλήθεια είναι. Και είναι πετυχημένος βάσει της χρονιάς που έκανε στον Παναθηναϊκό, έτσι. Να κάνουμε με τέτοιες συνθήκες. Σε έναν Παναθηναϊκό πολλών προβλημάτων και νομίζω ότι αν μιλήσεις και με ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για το πώς τους κράτησε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις σημαντικό ρόλο, παίζει ο καπετάνιος και ο Ζουνίδης. Τα έκανε όλα στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει χρέη ψυχολόγου. Το έχει πει και πολύ ωραίο ο Κάτσε στη συνέντευξή του, ότι ένας άνθρωπος τέτοιος δεν μπορεί να σου πει καθαρά το αγωνιστικό και να σε βάλει στη διαδικασία του αγωνιστικού πλάνου για το παιχνίδι της Κυριακής. Πρέπει να λύσει άλλα προβλήματα, να σου δώσει κίνητρο άλλο. Όταν μπαίναμε στα ποδητήρια και η μισή ήταν ξενερωμένη. Γιατί την Κυριακή κερδίζαν 3 βαθμούς και τη Δευτέρα
αυτούς τους φέρνανε. Οπότε ο Ζουνίδης είχε αναλάβει έναν, είχε ένα πολυσύνθετο ρόλο στο, στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι στάθηκε αξιοπρεπέστατα, έτσι. Και επειδή ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να δουλέψει άλλο υπ' αυτές τις συνθήκες, έφυγε και έφυγε με τις καλύτερες αναμνήσεις από τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο κομμάτι των αποδυτηρίων, στο κομμάτι της δικής του προσπάθειας μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι Παναθηναϊκοί, θα είναι αιώνια ευγνώμων στον Μαρίνο για τη χρονιά και για το πώς τους κράτησε ο Έλληνας τεχνικός. Πλέον λοιπόν ο Μαρίνος πήγε στην, ανήκει στην ΑΕΚ, θα πορευτεί στο τιμόνι της ΑΕΚ και... Ευτυχώς πάντως που δεν θα πάρουν άλλους από, την, από τον Παναθηναϊκό. Όχι, είναι αυτό το κλασικό. Καμία κίνηση για παίκτη Παναθηναϊκού. Ναι. Έχει, λέει το ρεπορτάζ ότι είπε ο Δημήτρης Μελισανίδης και ότι το συμφώνησε με τον Μαρίνο Ζουνίδη. Το ότι υπάρχει ο γυμναστής και ο αναλυτής, όλο το team, έτσι. Ότι ήδη από το χειμώνα είχαν πάρει τον υπεύθυνο φυσικής κατάστασης, νομίζω, από τον Παναθηναϊκό, τον γυμναστή ή κάτι τέτοιο. Και βρήκα, γιατί όταν διάβασα σήμερα το ρεπορτάζ, νομίζω ότι είχα ένα ντεζαβού. Ντεζαβού, ναι. Αυτό το ρεπορτάζ τωρινό είναι το κανένας από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ. Και θυμήθηκα την χειμωνιάτικη μεταγραφική περίοδο και βρήκα ένα ρεπορτάζ που λέει ότι κυκλοφορούν φήμες για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Δημήτρη Κουρμπέλη κτλ. Αλλά με εντολή του Τίγρη. Κανένας από τον ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει μάθει να σέβεται είναι ομάδες. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, Ελένη. Έχει μάθει να σέβεται ομάδες που έχουν προβλήματα και μάλιστα είχε βγει σε ένα momentum η συγκεκριμένη ατάκα ή αν θέλεις η διαρροή από πλευράς ΑΕΚ τότε που ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό για Μολέδο, για Κουρμπέλη και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Οπότε επικοινωνιακά φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ πάει να εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις, να εκμεταλλευτεί τον πεσμένο Παναθηναϊκό αγωνιστικά και ψυχολογικά για να δυναμώσει και να αποκτήσει δύο ποδοσφαιριστές που ο ΠΑΟΚ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πάρει κανέναν ποδοσφαιριστή με προσφυγή. Έτσι. Τώρα αν μείνει κάποιος ελεύθερος, εννοείται. Εντάξει, μια πόρτα κλείνει, μια άλλη ανοίγει, έτσι. Έτσι. Και τότε είχε βγει εκείνη την περίοδο, έτσι, γιατί πάντα το timing παίζει ρόλο στο πώς διαμορφώνονται εντυπώσεις, τι περνάει στην κοινή γνώμη, έτσι. Και επειδή εμείς είμαστε μέσα στο κομμάτι της επικοινωνίας, καλό είναι να τα λέμε, γιατί τότε είχε βγει ως διαρροή, ως ρεπορτάζ, ως ατάκα του Δημήτρη Μελισανίδη, πως η ΑΕΚ σέβεται ιστορικά το σωματείο του Παναθηναϊκού και δεν προτίθεται να κάνει καμία κίνηση. Έκτοτε, Νίκος Λιμπερόπουλος, Βίκτορ Κλωναρίδης, Χρήστος Καρβουνίδης που είναι από το staff, Νίκλας Χούλτ, Ανδρέας Λαγωνικάκης, νομίζω τμήμα σκάουτινγκ και Μαρίνος Σουζουνίδης. Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά έξι συνολικά μετακόμισαν στα σπάτα από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία τότε που είχε εμπλακεί ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και είχε εμπλακεί γιατί είχε ανοίξει διάβλο επικοινωνίας για δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και μετά προχώρησε και στο δανεισμό. Έτσι. Έδωσε άλλους δύο. Παρό το γεγονός ότι δεν έγιναν οι μεταγραφές και άκουσε πολλά και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ, τότε λοιπόν είχε βγει η συγκεκριμένη δήλωση, η συγκεκριμένη διαρροή από πλευράς ΑΕΚ. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Είναι διαφορετικό σε όλα. Και είναι τον κρατάμε. Είναι διαφορετικό να βγάζεις προς τα έξω ότι σέβεσαι τον αντίπαλο και μάλιστα είχε κάνει και αγώνα να μείνει ο Παναθηναϊκός. Λίγες μέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι. Γιατί όλα σε αυτή τη ζωή είναι θέμα timing. Πότε επιλέγεις να κάνεις τι. Έτσι. Όλα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Υπάρχουμε λοιπόν, και μερικοί που θυμόμαστε. Είναι αυτό που λένε ότι η ΑΕΚ δεν ανέβηκε ποτέ στα κάγκελα. Η ΑΕΚ κράτησε μια ήπια επικοινωνιακή πολιτική. Η ΑΕΚ δεν επιτέθηκε ποτέ σε διαιτητές και ξαφνικά στο τέλος, όταν βρέθηκε η ΑΕΚ με την πλάτη στον τοίχο, άρχισε να επιτίθεται σε όλους και σε όλα, να αποκαλεί μάο-μάο τους δικαστές. Να. Η ΑΕΚ της ήπιας επικοινωνιακής πολιτικής, έτσι. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Είναι διαφορετικό να μην ανεβαίνεις στα κάγκελα και να το κάνεις εξόφθαλμο όλο αυτό, έτσι. Και να γίνεται με υπόγειους τρόπους. Είναι διαφορετικό. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νομίζω ότι με Μαρίνο Ζουνίδη έγινε μια πολύ καλή, θα πούμε,
έτσι, κίνηση. Κίνηση, ναι. Ψέματα τώρα τι να πούμε, ότι δεν έκαναν, τον έκλεισαν μέσα σε μία μέρα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, είναι Έλληνας, ξέρει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει πώς θα δουλέψει, ξέρει και την ΑΕΚ. Και κατά τη γνώμη μου είναι και καλός προπονητής ο Μαρίνος Σουζουνίδης. Είναι αυτό. Είναι καλός προπονητής. Λοιπόν, χρωστάμε να δώσουμε κάτι από Θεσσαλονίκη, ναι. Έτσι. Τάπα στη βία και στο ρατσισμό είναι το κεντρικό σύνθημα και έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη το τουρνουά Basket 3-on-3. Το τουρνουά το διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης Ελενάκης σε συνεργασία με τον Αθλητικό Μορφωτικό Όμιλο Γαλαξία, τον ΕΣΑΚΙ, την ΕΟΚ, την ΕΚΑΣΤ και τον ΨΑΚ και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το άθλημα που έχει δώσει τόσες χαρές στον ελληνικό κόσμο, φύλαθλο, είναι αυτό που πρωτοπορεί και σε Θεσσαλονίκη. Ανέκαθεν μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη. Ναι. Δίνει κίνητρο στα παιδιά και τους μεγαλύτερους νέους να ασχοληθούν με το μπάσκετ, ενώ είναι πολύ σπουδαία και φιλανθρωπική και κοινωνική η προσφορά που γίνεται, γιατί κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για το κοινωνικό συσίτιο και το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Στη διοργάνωση θα παρευρεθούν και θα παίξουν μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ. Είναι σήμερα και αύριο, 9 με 2 το πρωί και 5 με 8 το απόγευμα. Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, σήμερα κυκλοφορεί και η Φόρτσα. Φόρτσα με ειδήσεις αλλά και περιοδικό. Έχει κάτι το ξεχωριστό σήμερα η Φόρτσα. Γκαζώνει με Αλέξανδρο Πασχαλάκη, έτσι. Υπάρχει ένα περιοδικό, υπάρχει ένα ένθετο, αλλά δεν μένει μόνο εκεί η Φόρτσα, η οποία κυκλοφορεί κάθε Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι είναι μια εφημερίδα, ένα περιοδικό για όλο το τριήμερο, έτσι, να το πάρετε μαζί σας πριν φύγετε. Όλο το ρεπορτάζ από το στρατόπεδο του Δικεφάλου σε όλα τα τμήματα. Τη Φόρτσα Πλάς μετά τον τελικό, ναι. Θα το πω, ναι. Την τύλιξα σε μεμβράνη. Να μην χαλάσει. Γιατί? Γιατί το χαρτί της εφημερίδας με τον καιρό χαλάει. Ήθελες να το κρατήσεις. Ναι, να το προφυλάξω, έτσι το έκανα πολύ ωραία και το έβαλα κάτω από το στρώμα για να μείνει και ίσιο, mm-hmm. Να το προσέχω. Συλλεκτικό. Συλλεκτικό είναι. Λοιπόν, έρχονται Βέρμπλουμ και Χατσερίδης για ΠΑΟΚ. Θα πούμε και για Βέρμπλουμ, θα πούμε και Χατσερίδη, αλλά νομίζω στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συνέντευξη κατάθεση ψυχής. Ήθελα να εξαφανιστώ, Σαραϊδάρης βεβαίως, Δημήτρη Σαραϊδάρης στην Φόρτσα. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να μιλάει. Ήθελα να εξαφανιστώ, το είπε ο Φερνάντο Βαρέλα. Ναι, βεβαίως. Φερνάντο Βαρέλα, ήθελα να εξαφανιστώ σε μια συγκλονιστική συνέντευξη και Σαραϊδάρης είναι ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος για πολλά και διάφορα θέματα μέσα στον ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος με πολλές γνώσεις στο χώρο της διαιτησίας. Οι διεθνείς διαιτητές τίναξαν το πρωτάθλημα στον αέρα. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να μιλάει τον κύριο Σαραϊδάρη. Και προς τιμήν του μιλάει μετά το τέλος όλο. Μπράβο, ακριβώς. Δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια, δεν έχει πει ποτέ την παραμικρή κουβέντα, ειδικά εκείνο το διάστημα που λεγόντουσαν και γινόντουσαν πολλά με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, με τελικό και ούτω καθεξής. Δεν είχαμε την παραμικρή τοποθέτηση από τον κύριο Σαραϊδάρη, αλλά πλέον αφού έκλεισε αυτός ο κύκλος, έτσι, αφού τελείωσαν όλα, είναι ωραίο να τον ακούσουμε, να δούμε τι λέει και ο ίδιος, πώς έζησε όλο εκείνο το διάστημα και ποια η άποψή του βεβαίως για τα όσα έγιναν στο χώρο της διαιτησίας. Η Φόρτσα αποκαλύπτει τις κινήσεις του Δικεφάλου για τον Διεθνή Σουηδό και τον Ομογενή Αμυντικό από την Ουκρανία. Σύρνα, άκου όνομα τώρα. Έτσι. Σύρνα. Όχι, είναι Σύρνα. Δεν τον άκουσε στο Σουηδό. Τον άκουσα. Τον Ουκρανό. Την Πέμπτη. Ναι. Σύρνα έλεγε. Αυτό το υιοθέτησε και ο Νίκος Μοσχοβίτς, κατευθείαν ο χαμελέον αυτός. Σύρνα. Εξαιρετικά τα αγγλικά του Ουκρανού σας συναδέλφου. Είναι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Κοίτα, είναι σχολιαστής στην τηλεόραση. Γι' αυτό τα μιλάει. Έτσι. Είχε και καλή προφορά. Είναι, ρε παιδί μου, αντίστοιχος του συνδρομητικού εδώ πέρα. Ναι. Οπότε έχει προφορά. Δηλαδή του ζητήσαν ένα lower κατά την πρόσληψη, λογικά. Γιατί οι υπόλοιποι που βγαίνουν κατά καιρούς, πες πόσες φορές τα έχουμε σχολιάσει. Για τους Ουκρανούς. Μην Jane You Tarzan, δηλαδή. Για τους Ουκρανούς είναι δύσκολα τα αγγλικά. Έτσι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παιδί έχει αυτόν τον ρόλο. Άριστος. Ήταν εξαιρετικός. Σύρνα Πούκη, τι ισχύει με τους δύο ποδοσφαιριστές, λοιπόν, γιατί έχουμε μπει και σε περίοδο έτσι έντονα μεταγραφικά. Αποκάλυψη, η Sporting θέλει τον Πασχαλάκη, ο οποίος Πασχαλάκης μετά από τέτοια σεζόν... Δεν πάει πουθενά, νομίζω.
δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν πάει πουθενά, έχει ακόμη, δεν είναι ότι έκλεισε ο κύκλος του, έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ λίγο το διάστημα που πρόλαβε να δείξει πράγματα, να καθιερωθεί, να έχει ακόμη μπροστά του. Αν και θα υπάρξουν λογικά μετά από τέτοια σεζόν μεταγραφικά. Λογικό, δεν είναι και για τον Μπέλκα. Έτσι. Αλλά θέλει να κουμπώσει ο άλλος. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάει πουθενά. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο κορεσμένος από την ομάδα, από την παρουσία σε μια ομάδα για να κοιτάξεις να κάνεις το επόμενο έτσι. Βήμα. Δεν, ο κύκλος αυτός μόλις άνοιξε. Δηλαδή σκέψου ότι δεν ξεκίνησε καν βασικός. Μετά από μισή σεζόν δεν μπορείς να σηκωθείς και να φύγεις. Μπράβο, μπράβο. Λογικό το να ακούγονται σιρήνες και να υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια για σένα. Είναι η επιβράβευσή σου. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο timing. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για την ΑΕΚ. Ότι σε όλα υπάρχει το κατάλληλο timing. Έτσι. Λοιπόν, και φαντάζομαι η Sporting δεν θα είναι η πρώτη, ούλα ούτε και η τελευταία για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Και η Νάπολη ακούστηκε. Ναι, υπήρχε και μια έτσι καραμπόλα με την Νάπολη. Λοιπόν, η μοναξιά του Κατσαρή, 20 χρόνια πρόεδρος και η Φόρτσα θυμάται. Μια ζωή στον ΠΑΟΚ, ο κύριος Θανάσης Κατσαρής. Εντάξει, αυτοδυναμία, αυτοκυριαρχία, πρώτο σε ψήφους. Τι να πει κανείς για τον Θανάση Κατσαρή, αν... μπορείς να πεις, μάλλον να συνδέσεις ένα όνομα με τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, αυτός είναι ο Θανάσης Κατσαρής. Έτσι. Όλα τα τμήματα τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα. Εκεί που δεν υπάρχει επενδυτής υπάρχει ο ΑΣΥΓΜΑ. Ό,τι μπορούν να κάνουν το κάνουν οι άνθρωποι και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο κύριος Κατσαρής που έχει δώσει τη ζωή του στον ΠΑΟΚ, που φροντίζει όλα τα τμήματα να λειτουργούν υποδειγματικά. Σαφώς λάθη γίνονται, λάθη θα γίνουν, αλίμονο. Σε εκείνον που δεν κάνει λάθος, αλλά ξέρει ο κύριος Κατσαρής και τα διορθώνει μόνος του, τα παίρνει πάνω του και γι' αυτό κιόλας είναι τόσα χρόνια στο τιμόνι αυτής της ομάδας και τόσα χρόνια το πάει τόσο καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από Φόρτσα? Έχουμε γιατί έδιωξαν τον Χιμένεθ. Η ιδέα του Γκαρσία και ο Σούπερμαν Πασχαλάκης. Μπάσκετ βεβαίως, η Φόρτσα θυμάται, ιστορίες play-off. Και σήμερα έχουμε μπάσκετ, έτσι, στις 5.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ζωντανά εδώ από τον Λίμπερο 107,4. Για να το λέμε και το Game 2. Δεν πήγε καλά το Game 1, έτσι. Ένα. Το Game 1 δεν πήγε καλά. Εντάξει, παιδιά. Υπάρχει 29-0. Διαφορετικές ταχύτητες, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, είναι 29-0 η άλλη στη σεζόν. Ναι, τι να πας να διεκδικεί. Okay. Τι να άκουγα που λέγει για το ότι όσο κάνει ο Καλάθης. Νίκος, ο Μοσχοβίτης το έγραψε. Ναι. Δηλαδή, αυτά που καλά που τον έβγαλε λίγο, ας πούμε, και πήραμε μια ανάσα και μειώσαμε τη διαφορά. Ναι, αυτά που κάνει ο Καλάθης και για αυτά που αμείβεται ο Καλάθης, εμείς κοστίζουμε ολόκληρη. Και βάλε. Ίσως λίγο λιγότερο ναι. Στοιχίζει ο ΠΑΟΚ ναι, από ναι, το Καλάθη. Ναι, και βάλε στο συμβόλαιο του Καλάθη. Λοιπόν, μου έρχεσαι με All Time Classic. Βγήκε σήμερα η All Time του μπάσκετ. Ναι. Με 99,05 ο Μπάνε σε ψήφους, έτσι. Δεν αγγίξαμε το 100%. Όχι, ο Νίκος Ογκάλης στην all time του το Άρη άγγιξε. Έφτασε 98, κάτι. Μάλιστα. Εντάξει, και το 99,05. Και για Άρη να πούμε, γιατί μπαίνει σε νέα εποχή ο Άρης, με νέο τεχνικό στην σύνθεσή του. Αλλά νομίζω θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, ναι. Ωραία, λοιπόν. Και θυμήθηκα ότι δεν έχω δει την all time του ποδοσφαίρου που ψηφίσαμε. Θα τη σχολιάσουμε μετά. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε βεβαίως. Μπήκαμε με Καράσκο, έτσι, Ισπανό Καράσκο. Και θα δεν σημαίνει τίποτα και αυτό για το σημερινό τελικό. Τώρα ότι δημιουργούμε κλίμα για τη Ρεάλ, κατάλαβες. Αν και εδώ είμαστε χωρισμένες. Είμαστε, ναι. Έχουμε και Λίβερπουλ, έχουμε και Ρεάλ. Από όλα έχει θα δούμε αύριο ποια θα είναι η χαμογελαστή. Ποια θα είναι η θριαμβεύτρια. Σημασία έχει να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Μιλάμε για τον απόλυτα ξενέρωτο ποδοσφαιρόφιλο. Σημασία έχει να χαρούμε ένα ποιοτικό παιχνίδι, ναι. Να απολαύσουμε ποδόσφαιρο και ο καλύτερος. Παιδιά, ο πιο τυχερός. Όχι, ο καλύτερος. Ο πιο τυχερός είναι κρίμα για το ποδόσφαιρο. Λες ναι. Άδικο. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι δοκάρι και έξω. Ενώ να δούμε ποδόσφαιρο και ο καλύτερος σας κερδίσει. Ναι, αυτά δεν είναι. Αυτά χαλάνε. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Αυτά λιώνουν τον πολιτισμό μας. Ναι. Αυτά χαλάνε το ποδόσφαιρό μας. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Τζουρίς και σήμερα, Billiard and Bowling Center. Απολαύστε παιχνίδι στα Τζουρίς, μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονγκ. Παίξτε bowling στα Τζουρίς και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ οι φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ, 1,5 τα πιτσιρικάκια. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε τραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν και τα παιδικά σας πάρτι, Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Ιπποκρατίου. Και η Pepsi μαζί μας.
Το ματσάρισμα έφτασε ως το UEFA Champions League και συνεχίζει χαρίζοντας πλούσια δώρα. Μπες και εσύ στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου για τα πιο πανηγυρικά μάτς και απίθανες κονσόλες για τελείωτο παιχνίδι. Love it, live it, win it, match it. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τον Άρη ότι μπαίνει σε μία νέα εποχή, εποχή Ερέρα βεβαίως, ο νέος τεχνικός του Άρη, ο 64χρονος τεχνικός, διαβάζω βεβαίως την εφημερίδα Άρη Σύσε που κυκλοφορεί σήμερα, ο 64χρονος τεχνικός αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Διπλός ο ρόλος του, καθώς έχει εμπειρία και ως τεχνικός διευθυντής. Έχει ξεχωρίσει τρεις περιπτώσεις Ισπανών ποδοσφαιριστών, τσεκάρει το φετινό ρόστερ του Άρη. Επιτέλους, τέλος, στην Καρδίτσα ολοκληρώνεται ο τετραετής Γολγοθάς. Αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα από το Δημήτρη Σπανό στο αποχαιρετιστήριο, παιχνίδι του βεβαίως αύριο στις 5 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και αποστολή στην Καρδίτσα Νίκος Παπαδόπουλος βεβαίως. Θα τον ακούσετε ζωντανά από τον Λίμπερο. Θέλει Αγγέλου. Προτεραιότητα για τον Δημήτρη Γουλιέλμο, η παραμονή του 56χρονου coach στον πάγκο του Άρη. Αναζητούνται έσοδα κοντά σε συμφωνία ΙΚΑΕ με δύο μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες. Δημήτρης Φλιώνης, η επιτυχία της αποτυχίας. Τι τίτλος είναι αυτός ρε παιδιά, η επιτυχία της αποτυχίας. Κατάθεση ψυχής από τον νεαρό διεθνή guard. Βεβαίως, κολλημένος με τον Άρη, Μιχάλης Μητρούσης, ο γνωστός ηθοποιός, δηλώνει πάνω από μισό αιώνα αριανός. Αυτά λοιπόν και από την Άρη Σίσε που κυκλοφορεί, μαύρες τρύπες και τρυπήματα. Το θέμα με τους ισολογισμούς των ομάδων φανερώνει τους επικοινωνιακούς ελιγμούς των αντικειμενικών. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τη νέα εποχή με τον προπονητή, με τον Ερέρα, ο οποίος αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Αποχαιρετάει βεβαίως ο Δημήτρης Σπανός, αύριο το τελευταίο παιχνίδι του Έλληνα τεχνικού, στον οποίο βεβαίως και πιστώνει τη φετινή χρονιά του Άρη. Και η άνοδος. Είναι και αυτός από τους προτεργάτες της επιτυχίας του στόχου που επιτεύχθη για τον Άρη και από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στα σαλόνια της Super League. Κάπου πήρε το μάτι μου, τώρα που το λέω έτσι, μία δήλωση Κώστα Κατσουράνη. Ναι, ότι η Παναχαϊκή θα είναι. Η Παναχαϊκή θα είναι στη Super League. Είπε, λέει, ο Κώστας Κατσουράνης, ο οποίος είναι βεβαίως ο ισχυρός άνδρας πίσω από την Παναχαϊκή, ότι να ετοιμάζεστε και να προετοιμάζεστε, γιατί του χρόνου η Παναχαϊκή θα είναι στη Super League. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η ατάκα του Κώστα Κατσουράνη? Το είπε πάντως, ναι. Η οποία Παναχαϊκή έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις ή με τα σχέδια που έχει ο Υπουργός. Δεν ξέρω για τις 52 ομάδες. Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η δήλωση του Κώστα Κατσουράνη. Ετοιμαστείτε έτσι για Super League. Είπε στους... Ανεβαίνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός διευθυντής την ίδια στιγμή που η διοργανώτρια αρχή δηλώνει άγνοια για το συγκεκριμένο σενάριο. Το είπε προς τους παίκτες της ομάδας. Δεν μπορεί να μην ξέρει κάτι ο Κώστας, ο ποδοσφαιράνθρωπος Κώστας Κατσουράνης, ο οποίος γύρισε και είπε στους παίκτες του: ετοιμαστείτε για Super League, η Παναχαϊκή ανεβαίνει στη Super League. Άκου πως έχει το σενάριο. Διαβάζω εδώ πέρα το ρεπορτάζ του SDNA. Σύμφωνα με το πλάνο του Υφυπουργού Αθλητισμού, Κέρκυρα και Πλατανιάς, παρότι υποβιβάστηκαν, θα παραμείνουν στην κατηγορία, ενώ παράλληλα την άνοδό τους σε αυτή θα πάρουν Παναχαϊκή και Κισαμικός. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι πολλά περισσότερα. Είναι στα πλάνα αυτό το. Της αναδιάρθρωσης. Ναι, με τους δύο ομίλους. Ωραία πράγματα θα γίνουν. Πολύ ωραία πράγματα θα γίνουν. Για άλλη μια χρονιά δεν ξέρεις τι θα παίξεις, με ποιους θα παίξεις το Σεπτέμβριο, έτσι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στον Σιρνάμ, έτσι, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ή Τετάρτη. Την Τετάρτη το μεσημέρι. Αφήχθη στην Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Κροάτης. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. 15 χρόνια στην Σαχτάρ, αρχηγός, ηγέτης της Σαχτάρ, πολλές και μεγάλες στιγμές με την Σαχτάρ. Μία πλούσια, Κροατίας. Βεβαίως, μία πλούσια καριέρα στα γήπεδα, η οποία, αν θέλετε, ολοκληρώθηκε. Πάτησε παύση γιατί θέλει να συνεχίσει. Ναι, πάτησε παύση με έναν έτσι άκομψο, ανορθόδοξο
τρόπο και βεβαίως αναφερόμαστε στην υπόθεση ντόπινγκ τον περασμένο Σεπτέμβριο μετά το μάτς της Σαχτάρ με την Νάπολη. Ο ίδιος σταμάτησε να προπονείται με την Σαχτάρ γιατί δεν ήθελε να την στιγματίσει την ομάδα. Δεν μου αρέσει να παίρνω θέση σε τέτοια ζητήματα ντόπινγκ γιατί δεν ξέρεις ποτέ κάτω από ποιες συνθήκες έγινε ό,τι έγινε. Πώς βρέθηκε ένας παίκτης ή ένας αθλητής, αν θέλετε, θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο, ειδικά όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει μια τόσο πλούσια και γεμάτη καριέρα. Είναι χαζό, έτσι για να το χαρακτηρίσω, να θες να στιγματίσεις, να ολοκληρώσεις, να κλείσεις μια τέτοια καριέρα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε επειδή δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό. Αν έγινε, ό,τι έγινε, όπως έγινε. Τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε, πώς ο παίκτης έμεινε εκτός, πώς συνέδεσε το όνομά του, πώς στιγματίστηκε, αν θέλετε, με αυτή την υπόθεση. Επειδή δεν μπορείς να ξέρεις πάντα το παρασκήνιο και το ρεπορτάζ και να είσαι μέσα στην ουσία του πράγματος. Καλό είναι να κρατάμε αποστάσεις από τόσο λεπτά ζητήματα. Κρατάμε την ουσία πως ο Ντάριο, να το λέμε Ντάριο καλύτερα, ναι, 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 έτσι πως είναι, θέλει να επιστρέψει στα γήπεδα. Εγώ το καταλαβαίνω και το κατανοώ και το σέβομαι γιατί θέλεις ένα διαφορετικό φινάλε, έτσι. Δεν με θέλεις, τέτοια καριέρα δεν είναι ώρα δεν να τελειώσεις. Δεν θέλεις να κλείσεις την καριέρα σου με αυτόν τον τρόπο. Ο ίδιος θέλει ένα διαφορετικό φινάλε, του αξίζει. Όπως θεωρεί ο ίδιος, ένα διαφορετικό φινάλε στην καριέρα του και θέλει να το κάνει μέσα στα γήπεδα. Ήρθε στην Θεσσαλονίκη, τον υποδέχθηκε ο Λούμπος Μίχελ, μίλησε βεβαίως με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Όλα έδειχναν συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχουν αρνητικά, υπάρχουν και θετικά στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν. Βγήκε κατευθείαν προς τα έξω αυτή η εσωστρέφεια που έχουμε στο DNA μας, ότι τι κάνει ένας 36χρονος, τι μπορεί να σου προσφέρει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Για να το δούμε ρεαλιστικά, έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Ναι, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 36 ετών, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος απέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και αρκετούς μήνες μια από τα γήπεδα. Μια ολόκληρη αγωνιστική σεζόν από το Σεπτέμβριο. Έτσι ακριβώς. Έχει δικαίωμα επιστροφής στις 22 Αυγούστου και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έρχεται σε μια θέση που θεωρητικά υπάρχουν λύσεις. Έρχεται για μια θέση που δεν ψαχνώσουν, που δεν ήταν στις προτεραιότητές σου, που υποτίθεται ότι υπάρχει ένα πλάνο και πάνω σε εκείνο το πλάνο θα κινηθείς μεταγραφικά και ξαφνικά βλέπεις ότι ξεκινάς ανορθόδοξα την μεταγραφική πολιτική. Και σύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο ίδιος ο Λουτσέσκου πριν από μια εβδομάδα, έτσι ακριβώς. Σε εσάς, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, ότι ναι, μεν το budget, όπως είπε και ο Ιβάν Σαββίδης, είναι απεριόριστο, ότι υπάρχει αυτή η ευκολία, αυτό το OK, το πράσινο φως για να κινηθούν σε περιπτώσεις παικτών που ενδεχομένως να είναι ακριβές, όπως είναι του Βέρμπλουμ. Αλλά εφόσον υπάρχει τέτοια διάθεση και τέτοια ευκολία από πλευράς διοίκησης, θα το κάνουν. Αλλά από εκεί και πέρα ο κορμός θα παραμείνει ίδιος και χρειάζονται 3 με 4 προσθήκες. Γιατί μην ξεχνάμε και την λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια ο Λουτσέσκου, που είναι η χημεία. Είναι η χημεία, είναι η ισορροπία. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι και μιλώντας και με τους ποδοσφαιριστές, θέλουν να διατηρηθεί αυτός ο κορμός. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο να κάνει αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει μια φυσική συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς. Όταν μάλιστα η προηγούμενη χρονιά κρίνεται και κρίθηκε ως πετυχημένη, έτσι, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί όποιον θέλουμε, εμείς τον κρατάμε. Στην συνέχεια, ναι, αυτή είναι ατάκα αλωνών και αλλά εδώ ισχύει. Εδώ ισχύει. Όποιον θέλουμε, τον κρατάμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να κάνεις διάφορες πινελιές. Να προσθέσεις, να αφαιρέσεις, να βελτιώσεις, να εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται βέβαια με το σημερινό ρεπορτάζ. Να τα δώσουμε λίγο όλα. Υπάρχουν θετικά λοιπόν και αρνητικά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα αρνητικά είναι η ηλικία του, είναι η απουσία του από τα γήπεδα, είναι το γεγονός ότι δεν καίγεσαι για ενίσχυση σε αυτή τη θέση. Είναι πολλά. Από εκεί και πέρα όμως ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, πάντα έχει να δώσει. Ξέρεις τι θα σου δώσει, τι θα σου δώσει στα αποδυτήρια, τι θα δώσει σε ένα προπονητή, τι θα δώσει σε ένα σύνολο. Για μένα το σημείο κλειδί σε μια τέτοια υπόθεση είναι πάντα να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος. Έτσι. Δηλαδή, αν από πλευράς ΠΑΟΚ και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι ξεκάθαρο για ποιον ρόλο έρχεται
ο Σύρνα στο ΠΑΟΚ. Έρχεται για να δώσει μερικές ανάσεις στον Μάτος, για να βοηθήσει με την εμπειρία του στα ποδητήρια, για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ένα ακόμη ηγέτη παύλα προσωπικότητα στα ποδητήρια και για να έχει έναν παίκτη ο οποίο δεν θα σου γκρινιάζει, δεν θα σου βγάζει δυσαρέσκεια όταν θα μένει στον πάγκο. Έτσι. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πώς έρχεται ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Αν είναι να υλοποιηθεί το πλάνο, το μεταγραφικό πλάνο και να γίνουν αυτές οι προσθήκες όπως το έχει σχεδιάσει και όπως το σκέφτεται ο Λουτσέσκου και κάνεις και μία προσθήκη, γιατί δεν σε νοιάζουν τα λεφτά έτσι, αν του δίνεις 500, 400, 300 και θέλεις να προσθέσεις έναν τέτοιο ως backup, ως μία εναλλακτική λύση, καλώς να γίνει. Ναι. Δεν έχεις να χάσεις κάτι και θα τον πληρώνουμε και από την τσέπη μας, έτσι. Φαίνεται όμως ότι έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα λοιπόν, πριν φύγει. Έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα πριν φύγει. Νομίζω ότι και ο ίδιος κατά νου θα πρέπει να σκέφτεται και να υπολογίζει ότι δεν μπορεί να πάει σε μία ομάδα και να είναι βασικός και αναντικατάστατος. Ειδικά έρχεται, δεδομένου των συνθήκων ότι ένα χρόνο έχει μείνει ενεργός. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έρχεται για να δώσει ανάσες, να κάνει κάποιες συμμετοχές, ένα ποιοτικό χρόνο συμμετοχής τέλος πάντων να καταγράψει με τον ΠΑΟΚ. Όλα έδειχναν συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι η κατάσταση έχει παγώσει στην παρούσα φάση. Ο παίκτης επέστρεψε στην Ουκρανία, έτσι. Και μάλιστα λέγεται ότι εξέφρασε την πεποίθηση, διαβάζοντας στο ΠΑΟΚ 24, πως μπορεί να βρει ομάδα που θα έχει σημαντικό ρόλο. Και κάπως έτσι οι πιθανότητες μειώνονται πλέον στο ελάχιστο, νομίζω. Νομίζω ότι για την ώρα υπάρχει έτσι μία... έχουν παγώσει, να το θέσουμε καλύτερα, οι συζητήσεις των δύο πλευρών. Είναι ξεκάθαρο του τι προσφέρει ο ΠΑΟΚ, τι δίνει ο ΠΑΟΚ και ποιος θα είναι ο ρόλος του Ντάριο. Τελείωσε για μένα, ναι. το κλείσαμε. του Ντάριο, αν και εφόσον προχωρήσει η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως, όχι να σμπρώχνουν, να κουμπώνουν τη συγκεκριμένη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Μίρτσα Λουτσέσκου, ο οποίος τον εμπιστεύεται ακόμη και σήμερα με κλειστά μάτια. Έδωσε και μία συνέντευξη πρόσφατα που είπε τα καλύτερα, έπλεξε το εγκόμιο του Κροάτη. Ξέρει τι θα δώσει ο Κροάτης στον ΠΑΟΚ, τι μπορεί να πάρει ο Ράσβαν, ο γιος του Λουτσέσκου από τον Ντάριο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο ίδιος έκανε δηλώσεις χθες στην Ουκρανία. Είναι έτσι, και για τον τελικό. Μίλησε στην κάμερα του συνδρομητικού που βρίσκεται στο Κίεβο. Μίλησε με αφορμή τον τελικό, βεβαίως, τον τελικό ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Λίβερπουλ, αλλά ρωτήθηκε και για το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Θα δούμε στο μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα με καλούς παίκτες, καλό πρόεδρο και καλούς φιλάθλους. Προς το παρόν όμως είμαι παίκτης της Σαχτάρ. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον, θα δούμε. Για τη Σαχτάρ εννοείται ότι είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του. Είναι ένας θρύλος για την Σαχτάρ. Και όποτε θέλει ο ίδιος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να δώσει ένα τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, του προσφέρουν οποιοδήποτε πόστο. Και ο ίδιος αγαπάει πάρα πολύ τη Σαχτάρ και η Σαχτάρ αγαπάει πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή, σέβεται την προσφορά του και γι' αυτό του προσφέρει ένα οποιοδήποτε πόστο. Αλλά από τη στιγμή που εκείνος θέλει να συνεχίσει στα γήπεδα, περιπλέκεται κάπως η ιστορία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε μέλλον ακόμη. Υπάρχει πάντα και η υπόθεση Βέρμπλουμ. Έτσι. Είναι μια καλή υπόθεση, μια δύσκολη υπόθεση, μια ακριβή υπόθεση. Μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση και εδώ θα δώσω προσωπική άποψη και εκτίμηση. Η σοβαρότητα που τηρείται από πλευράς Βέρμπλουμ και εκπροσώπων, γιατί έχουμε συναντήσει περιπτώσεις και περιπτώσεις, το γεγονός ότι δεν θέλουν ακόμη να ανοίξουν τα χαρτιά τους, ότι είναι πολύ μετρημένοι σε αυτά που αφήνουν να βγουν προς τα έξω και στις απαντήσεις που μας δίνουν, δείχνει ότι είναι μια υπόθεση που είναι λεπτή, που είναι κρίσιμη. Ο παίκτης απολαμβάνει τις διακοπές του οικογενειακώς. Είναι μια υπόθεση που την χειρίζονται οι εκπρόσωποι του. Είναι σε ανοιχτή επικοινωνία βεβαίως με τον Σουηδό. Θέλει ένα καλό συμβόλαιο, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρεαλιστής. Υπολογίζει πολύ και τα χρόνια που του δίνει κάποιος σαν συμβόλαιο και τα χρήματα. Ο ΠΑΟΚ του δίνει ένα αρκετά καλό, ένα αρκετά δυνατό συμβόλαιο. Θα δούμε αν η συγκεκριμένη υπόθεση θα κλείσει θετικά. Το να σας πούμε ότι είναι σε καλό κλίμα, πάει καλά, μέχρι να πέσουν υπογραφές,
Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έτσι. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Έρχεται μία πρόταση άλλη που λέει σήμερα Sky, μία πρόταση, μία προσφορά στα χέρια του Βέρμπλουμ με πολύ καλύτερα λεφτά. Δεν είναι ΠΑΟΚ από μωρό, δεν ήταν ΠΑΟΚ από παιδί για να πεις ότι όχι θα γυρίσει στο ΠΑΟΚ. Δεν είναι Βιερίνια να πεις ότι ξέρει που θα γυρίσει, θέλει να επιστρέψει, δεν υπολογίζει τίποτα. Είναι αγορά, έτσι. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχουν προσφορές. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Χατσερίδης πάντα στο προσκήνιο, μίλησε και ο ίδιος. Υπάρχει μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ και εμείς μιλήσαμε με τον μάνατζερ του. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι μια ακόμη πρόταση από τις πολλές που έχουμε. Θα δούμε ποια μας συμφέρει περισσότερο, ποια είναι η πιο συμφέρουσα πρόταση και από εκεί και πέρα θα ζυγίσουμε όλα τα δεδομένα για να πάρουμε την απόφασή μας. Ο Γιώργος Αβίδης ανέβασε μία φωτογραφία με το νούμερο 34. Και εφόσον δεν είναι στα πλάνα να έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο με το 34 στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, λογικά εννοεί τον Χατσερίδη, ο οποίος αποχαιρετά την Δυναμό Κιέβου, κλείνει ένας κύκλος στην Ουκρανία και ανοίγει την πόρτα μιας άλλης ομάδας. Υπάρχει διάθεση, νομίζω την έχουν δείξει από πλευράς ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όσον αφορά την οικογένεια Σαββίδη, ότι θέλουν τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό. Το παραδέχονται και οι άνθρωποι του Χατσερίδη και ο ίδιος ότι υπάρχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Ακόμη δεν έχουμε όμως κάποια εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ένα συγχαρητήρια στις κορασίδες μας. Στο γυναικείο μπάσκετ που πήραν χθες το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΤ. Μπράβο στα κορίτσια, πάντα επιτυχίες. 78-39 το σκορ του αγώνα. Θέλω να σου πω ότι τα κορίτσια μας φόρεσαν μπλουζάκια. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Όπως και τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο φόρεσαν μπλουζάκια. 13ο πρωτάθλημα στο χόρτο. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Μπράβο λοιπόν σε όλους. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν είδες, δεν σχολιάσαμε τον All Time Classic ΠΑΟΚ. Θα το σχολιάσουμε αύριο μαζί με τελικό Champions League. Και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Γιατί δεν τα είπαμε, ενώ ψηφίσαμε. Ενώ ψηφίσαμε. Πλάκα κάνεις, μας βγήκαν τα μάτια για να φτιάξουμε τις επιλογές και να ψηφίσουμε. Αύριο θα τα σχολιάσουμε όμως. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν προλάβαμε σήμερα. Το ματσάρισμα συνεχίζεται για το Champions League και στη σελίδα της Pepsi. Μπες στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε απίθανα δώρα όπως αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου και κονσόλες για να ζεις τους πιο μαγικούς τελικούς κάθε μέρα. Love it, live it, win it, match it. Πολύ ωραίο μότο. Πολύ ωραίο μότο, βεβαίως. Και τα τζουρί είναι μαζί μας. Παίζουμε μπιλιάρδο, πινκ πονκ, αμερικάνικα γαλλικά τραπέζια. Έχει ωραίες προσφορές. Τα δύο παιχνίδια, άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ, φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 πιτσιρικάδες. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες. Παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Παπαναστασίου 58, περιοχή Ιπποκρατίου. Καλά να περάσουμε σήμερα, να ευχαριστηθούμε το match. Κορίτσια, σήμερα αφήστε τους να δούνε το μάτς. Είναι η βραδιά τους, είναι μια βραδιά καθαρά ποδοσφαιρική. Μην αρχίσετε εκείνη την ώρα, μωρό μου, ότι είναι offside. Όχι, μη. Πάρτε άλλο μάτς. Πάρτε τις φίλες σας και βγείτε έξω, κορίτσια, αφήστε τους να δούνε την μπάλα. Παγκόσμια μέρα γυναικείου ποτού. Έτσι ακριβώς. Πίτσα, μπάλα και τελικό στη Champions League. Εμείς δίνουμε σκυτάλη σε Γιώργο Συρίγο, βεβαίως κάπου τον πήρε το μάτι μου να μπαίνει εδώ μέσα. Ένας απλός παρατηρητής μέχρι και τις 3 και μετά τις 3 αρχίζει εδώ όλο το επιτελείο του Λίμπερο. Ο μαραθώνιος ενημέρωσης, pre-game, post-game, όλα αυτά για τον τελικό του Champions League. Με τα παιδιά να έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Μείνετε και με το σύνδεσμο των φίλων της Λίβερπουλ. Γιώργο Ματζιούκη έχουμε εκεί, αλίμονο. Λοιπόν, Γιώργο Ματζιούκη στο σύνδεσμο θα λέει και όλο το κλίμα, όλο το πανηγυρικό κλίμα. Είδες. Ο οποίος πρώτα θα πάει παραλίμνη για το παιχνίδι με του Ηρακλή. Όχι, αύριο είναι αυτό. Αύριο, Κυριακή. Ναι. Κυριακή. Θα δούμε αν θα πάει ως. Ξενυχτισμένος να πάει, θα ευχηθώ εγώ. Από την κορυφή της Ευρώπης ή όχι. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο στις 10 εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. 10 με 12, μπουγάτσα με hangover. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.